ψηλοκαθυστέρησε να πέσει το σημό. Όχι πολύ, δύο δευτερόλεπτα. Τι. Γιατί περίμενα να ακούσει το καμπανάκι. Έτσι, ναι, σωστό, σωστό, το σωστό, σωστό. Να πούμε ότι είχαμε είχα ένα έτσι, ερώτημα. Η μετρολόγο Ελληνίδα που απειλεί τη ζωή τη είναι Κέιτ Νικολάου. Έτσι, το όνομά τη δεν δε το είπαμε εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και την Νικολάου. Γιατί μα λέει όνομα δεν έχει. έχει. Πάμε. Είστε έτοιμοι. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω, ε. ανέψω από το κύριακου. Θέμα πρώτο. ΣΥΡΙΖΑ: Όλα γίνονται για τον άφημή. Η γιατί η σύγκρουση στην Κουμουντούρου δεν αφορά μόνο την ηγεσία. Όποιο επικρατήσει, κρατάει στα χέρια του ένα κόμμα με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και κρατική επιχορήγηση. Οι 87 επιδιώκουν αντιδιαγραφή στον αποκλεισμό Κασελάκη, ο οποίο απέσυρε το εξώδικο. Όλο το ρεπορτάζ σε πολύ λίγα λεπτά θα μα το δώσει ο πολιτικό συντάκτη του Όπεν, ο Χρυσή Τσιγουρή. Mm. Θέμα 2. Πασόκ. Δύο χρησμοί βγάζουν νικητή. Στου ψηφοφόρου των Γερουλάνων, Διαμαντοπούλου, το κλειδί τη τελική αναμέτρηση, κράστε για το Πασόκ του Ανδρουλάκη και το Πασόκ του Δούκα. Φορολογία, η κρυφή χρέωση μέσω του τεκμαρτού για του επαγγελματίε και βία ανηλίκων, το φαινόμενο μέσα από τα μάτια των εφήβων. Στην καθημερινή, πράσινο φω από Βερολίνο για Eurofighter στην, στην Άγκυρα. Στην Τουρκία, τεχνική αντιπροσωπεία ξεκίνησε τι διαπραγματεύσει. Η μεγάλη του γέννη σχολή, έξι αιώνε ένδοξη ιστορία. Απελάσει Σύρων και Αυγανών από την Τουρκία με χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λάβρο κατά τράμπ με πάθο υπερχάρη ο Ομπάμα. Αποκαλύφθηκε στην Κέρκυρα κύκλωμα που εκβίαζε φορολογουμένου. οικονομία αύξηση νέων επιχειρήσεων στι κατασκευέ. αριστερά το κρίσιμο διήμερο για Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Ο δεύτερο γύρο των εκλογών και η κεντρική επιτροπή. Και αυτά με πολύ, πλούσιο, με πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ από την καθημερινή. Η εφημερίδα των συντακτών, Μονομαχίε, ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκη εναντίον Κεντρική Επιτροπή, σήμερα στι 11 συνεδριά η κρίσιμη συνεδρίαση με αντισυγκέντρωση των οπαδών Κασελάκη. Στο τραπέζι το ενδεχόμενο να κοπεί η υποψηφιότητα του τέο Προέδρου που απέσυρε το εξώδικο. Όλγα Γερο Βασίλη, να μπει πολύ σύντομα τέλο στην καταστροφική περίοδο Κασελάκη. Και Πασόκ, Ανδρουλάκη εναντίον Δούκα. Οι διεκτικητέ τη Προεδρία του Πασόκ γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών. Νίκο Ανδρουλάκη, με 100% ενότητα, τα καλύτερα είναι μπροστά. Μας. και Χάρης Δούκα, νίκη για να σηκώσουμε ξανά ψηλά το κεφάλι. Έρευνα, η εκλογική γεωγραφία ε, ανάδειξη Προέδρου στο Πασόκ. Έχει και άλλα θέματα η Εφημερίδα, μεταξύ άλλων φορολογική παράδειση. λέει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη, ε, Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην κορυφή λίβανο, Σιρήνε Πολέμου σε χώρα. Ναυάγιο και ε, τι άλλο. Έχει Νόμπελ Ειρήνη, λέει, με χρονοκαθυστέρηση στην Ιαπωνική Οργάνωση Επιζώντων από τι Ατομικέ Βόμβε σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Στον Ελεύθερο Τύπο, οι προβλέψει των ειδικών για το 2025 φρενάρουν οι αυξήσει τιμών στα ακίνητα, οι εκτιμήσει των μεσητών και τα στοιχεία τη Τραπέζη τη Ελλάδο. Μεσοθαθμική άνοδο έω 7% τη αξία των διαμερισμάτων, Σε ποιε περιοχέ και πόσο θα αυξηθούν τα βάνη στι τιμέ του 2027 το 27. Τη συζήτηση ο Μιζουτάκη με τη Φόντε Λάιεν, Μέση Ανατολή Μεταναστευτικό στο επίκεντρο τη Μισογειακή Συνόδου, απέσυρε το εξώδικο έκτοτο πρόεδρο σε θέση μάχη Κασελακή και Τσιμπρική στην Κεντρική Επιτροπή και ένα φεστιβάλ κάτω από ενόβιε ελιέ στην άξο με εκδηλώσει γαστρονομία και πολιτισμού. Δωρεάν self-test παχαίω εντέρου για του άνω του 50 ετών. Είδα χτε μια ανάρτηση που έκανε ο Υπουργό Υγεία, ο κ. Άνδρο Γεωργιάδη, του, του πήγε μήνυμα για το δωρεάν self-test. Θα το λέει ο Υπουργό, επειδή ήθελα να κάνει την καμπανιά του, να το προωθήσει ο άνθρωπο. Γιατί... Και μου ήρθε και εμένα λίγη ώρα μετά. Αληθιά. Και στο email μου κτλ. λοιπά. Και μου είχε έρθει και τι προηγούμενε ημέρε για να γίνει και έλεγχο για, το... για, το... για το... να κάνω μαστογραφία. Γελά. Μου είχε έρθει δύο φορέ μήνυμα ε, μήπως για δεν, δωρεάν εξέταση δεν, εξέταση για, για μαστογραφία. Όχι, στο όνομά μου είναι. Λέω, ρε, παιδί μου, μήπως... Αλλά γι' αυτό λέω, μήπω αφορά. Γιατί ο καρκίνο του μαστού αφορά και του άντρε. Κυρίω τι σεβαστές σεβαστέ γυναίκε, αλλά και του άντρε. Είχαμε και πρόσφατο παράδειγμα πολιτικού, Έλληνα πολιτικού, που βγήκε και μπάστο άνθρωπο και Λέ, ε, μίλησε ναι, ναι, ναι. δημόσια προκειμένου να αφυπνήσει. Μου είχε έρθει και αυτό το μήνυμα. Χτε, μετά τον κύριο Γεωργιάδη, μου ήρθε εμένα για τον καρκίνο του Θα το κάνω, θα το κάνω, βεβαίω. Λοιπόν, η Δημοκρατία, φωνή λαού, χιλιάδε πολίτε στη χθεσινή συναυλία για τα Τέμπη. Δεν ξεχνάμε, μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι βροντοφώναξαν στο Καλιμάρμαρο. Ντροπή, ακροαριστεροί προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την εκδήλωση. Θράσο, ο Γιάννο στη Βουλή εμφανίστηκε στου διαδρόμου σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, παριστάνοντα το δικαιωμένο. Κατακραυγή για τον Γιώργο Λιάγκα, η δημόσια συγγνώμη του δημοσιογράφου για τι αθλειότητε ω προ τον θάνατο του Μπάλντοκ. Εφοριακή μπουμπούκια, τέσσερι υπάλληλοι στην Κέρκυρα εκβίαζαν επιχειρηματίε. Του έπιασαν επαυτοφόρο και κολοτούμπα πίθανό, κυλακάκη λέει τώρα ότι δεν καταργείται το πράσινο τιμολόγιο παρότι ο ίδιο είχε ανακοινώσει τι προηγούμενε ημέρε σε συνέντευξή του. Εδώ να πούμε ότι σε λίγε ημέρε θα τον φιλοξενήσουμε τον κύριο Σκυλακάκη στην εκπομπή για να πάρουμε και εμεί τι απαντήσει mm. μας. μα. Αλλά αρχικά, ρε Σπύρο, μα έλεγε ο κύριο Σκυλακάκη, πηγαίνετε στο πράσινο τιμολόγιο, κύριοι, είναι πιο φθηνό. Τώρα μα λέει φύγετε από το πράσινο τιμολόγιο. εντάξει, υπήρξε μια αναστάτηση, αλλά δεν καταργούνται τώρα. Ε, αφορά όσου έρχονται, όσου μπαίνουν σωστά, σε νέα σωστά, τιμολόγια. Σωστά. Στην απογευματινή συναγερμό τη Βρυξέλλη, προσφυγικό κυκλώνα στη Μεσόγειο. Να πούμε ότι αργότερα όλο αυτό το θέμα του προσφυγικού, μεταξύ βέβαια και των άλλων θεμάτων τη Επικεντρία, θα συζητήσουμε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, που είναι στην παρέα μα. Και θα απαντήσει και στα δικά σα ερωτήματα. Τι εκλογέ Πασόκ, τελική αναμέτρηση με χμέ Γερουλάνου και Διαμαντοπούλου. ΣΥΡΙΖΑ στο εκτελεστικό απόσπασμα τη κεντρικής Επιτροπή ο Κασελάκη και Λυψιδρία στεγνώνουν τα νησιά, τα όρια, τα όρια τη πλησιάζει η Αττική. Με πλούσιο ρεπορτάζ από την Απογευματινή. Και σε πολύ λίγα λεπτά και το πολιτικό μα πάνελ, η Δόμουνα Μιχαηλίδου, ο κύριο Καλαματιανό και κυρία Ελιακούλη θα είναι Βεβαίως. εδώ για να μα δώσουν όλο το τσου που γίνεται γύρω από mm. τι εξελίξει. Κόντρα, ξεπούλησε την Αλβανία α, στον Ερντογάν οράμα. Στον έλεγχο των Τούρκων περνάει ο στρατό, η παιδεία και η θρησκεία. Με χορηγία τη Άγκυρα χτίζουν στα Τύρανα το μεγαλύτερο τζαμί των Βαλκανίων. Εισάγουμε μολυσμένα φρούτα και λαχανικά. Οι Τούρκοι μα ταζουν επικίνδυνα φυτοφάρμακα, λέει η εφημερίδα. Και δακτήλιο επανέρχεται από τη Δευτέρα στην Αθήνα. Είναι αυτό το, ο δάχτυλο επιρροή που προσπαθεί να δημιουργήσει ο Ερντογάν, Αλβανία, Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία, γύρω από την Ελλάδα δηλαδή. Ε, Γείτονε ε, άμεση επιρροή του Ερντογάν και τη τουρκική εξωτερική πολιτική και όχι μόνο. Ριζοσπάστη με του λαού ω λευτεριά από το σύστημα τη αδικία και των πολέμων. Τιμάμε αγωνιστικά τα 80 χρόνια από την απελευθέρωση τη Αθήνα και του Πειραιά. Και μα οργήσε κατά δίκη από σωματεία και φορεί κάτω τα χέρια να σταματήσουν τώρα οι διώξει στρατευμένων που καταγγέλνουν τον πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Αυτά από τον Ριζοσπάστη. Είναι ναυτεμπορική. Με ενέσεις ενός τρισεκατομμυρίου κρατιέται η παγκόσμια οικονομία, οι μεγάλες δυνάμεις για τις δαπάνες τους για να διατηρήσουν την ανάπτυξη. Νόμπελ Ειρήνης για τα θύματα του πολέμου, μήνυμα και κατά των πυρηνικών όπλων και Ελστάτ. Φρέναρε ο τζίρος του Λιανεμπορίου για τον Αύγουστο δεύτερο καμπανάκι ενησυχίας λέει εφημερίδα και καλά τα λέει. Στην αιστεία, στην κρίση του Διεθνού Δικαστηρίου, η κυριαρχία των ελληνικών νησιών, λύσε πακέτο για αποστρατικοποίηση και γκρίζε ζώνε απαιτεί άγκυρα συμπερίληψη που να βαγγίσει ο απευθεία διάλογο κορυφή μεταξύ Μιτσοτά και Ερντογκάν. Διαρροέ στη Χουριέτ, ζητούν την άρση των επιφυλάξεών μα για θέματα αμήνη στο Διεθνέ Δικαστήριο, η η παγίδα στην οποία έπεσε η κυβέρνηση. Επίση, θέμα που θα συζητήσουμε με τον κύριο Μαρινάκη σε λίγο. Η Εσπρέσο του Σαββατοκύριακου, Άδωνη σε φόρμα, ο Υπουργό Υγεία στα χέρια τη Πάζιου ε, με, ε, άδωνη σε φόρμα με γυμνάστρια πειρασμό του Instagram. Η Χριστίνα Πάζου. Ε, είναι πολύ καλή γυμνάστρια η Χριστίνα. Χριστίνα, είναι και ωραίο τύπο. Και χριστίνα καλό παιδί είναι η τα κατα... τα Χριστίνα. Τα καλύτερα παιδιά στον χώρο. Και δική μου γυμνάστρια. Καλημέρα. καλημέρα إ, και δική σου. Ναι, ναι, παλιά. Τώρα δεν μου κάνει, αλλά παλιά μου έκανε. Είναι αλήθεια. λοιπόν, Τζορτζ, ήσουν ο κόσμο μου. Είναι τα σπαρακτικά λόγια τη συντρόφου του Βάλντο, ο οποίο βρήκε τραγικό θάνατο στην πισίνα του σπιτιού του, λέει η εφημερίδα και γκέι γάμο στο Μουσείο Μπενάκη. Ποιο ζευγάρι του πολιτισμού επισημοποίησε το δεσμό του. Ποιο. Λέει. Θα, θα, δω, θα, θα δούμε. Α, έχουμε και άλλοι. Και άλλοι Τύπο τη Θεσσαλονίκη. Προσλήψει εξπρέ και μπόνου στο δημόσιο. Επιτέλου, στην πραγματικότητα, το Μετρό Θεσσαλονίκη σε 49 ημέρε. Επιτάξει των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ και προ της τη μοριοδότηση. Έτσι, αυτά. Α, λαμβάνονται προληπτικά μέτρα στη Βόρεια Ελλάδα. Ανησυχία για επανεφάνιση τη γρήπη των πτηνών.